Πέμπτη και τελευταία δοκιμασία. 3 πόντους έχει η γαλάζια ομάδα, έναν πόντο έχει η πράσινη. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι το μεγάλο έπαθλο επικοινωνίας έχει κρυθεί και έχει πάει στη γαλάζια ομάδα. Σήμερα την επικοινωνία την ήθελα πάρα πολύ. Πιο πολύ το φαγητό, δηλαδή δεν άκουσα καν τα άλλα έπαθλα, μόνο την επικοινωνία. Γιώργο, έτοιμος? Ναι. Νικόλα, έτοιμος? 3, 2, 1. Μία ασυλιαμένη για τον Γιώργο. Είναι άχρηστη της ουσίας, γιατί έχει ασυλία. Έχει ένα χάστρο. Ο τελευταίος πόντος δεν μας απασχολεί καθόλου. Έχει μείνει ένα χαρτί ασυλίας, δεν έχει μείνει κανένα φαγητό, δεν έχει μείνει επικοινωνία. Απλά είναι για τα τυπικά και σε φάση πάμε να φύγουμε, έχει τελειώσει, γιατί το παίζουμε αυτό το, γιατί την παίζουμε τώρα αυτή τη δοκιμασία. Πάτε πρώτο, έφυγε. Μπράβο, πρώτος κορμός για τον Μπαρλάτζα. Ο Τσάμις παλεύει ακόμη με τον πρώτο. Θεωρώ ότι ο Τσάμις δεν έχει ούτε μία στο εκατομμύριο η ελπίδα να κερδίσει τον Μπαρλάτζα στο κόψιμο ξύλου. Θεωρώ ότι έχει αποδείξει ότι είναι μάστερ σε αυτό μέχρι στιγμής. Παλεύει ο Τσάμις με τον πρώτο κορμό. Νομίζω ότι ο Μπαρλάτζας τελειώνει τον δεύτερο. Όπα! Δεύτερος τέλος. Όπα! Παιδιά! Κρατήσει ο Τσάμις. Έχει πάρει μια μικρή κλίση ο Γιώργος. Μαϊμού! Τράβα το με τα χέρια, με τα χέρια. Πρώτος κορμός και για το Τζάμι. Τρίτος κορμός τέλος. Ετοιμάσαι, κάνεις σκούμπα. Ένας κορμός χωρίζει το Τζάμι από το έδαφος. Από τα άχυρα. Σε λίγο πέφτει. Με τρομάζει λίγο αυτό. Όχι, όχι, μη φοβάσαι, Γιώργο μου. Πέφτει. Αντιγεια. Bye bye. Μίγκο, οκ. Ωπα. Οκ. Bye bye. Μπράβο, ρε Νικό. Εγώ ήθελα να μιλήσω στα παιδιά. Και άλλοι μπορεί να ήθελαν, αλλά δεν το έδειξαν. Πλέον οδηγούμαστε σιγά σιγά στο ατομικό. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και την Ένωση. Μετά από εκεί πέρα θα ξέρω ότι θα απολογούμε μόνο τον εαυτό μου και κανέναν άλλον. Νικόλα, έλα να βάλουμε το σημαίακι μας. Ένα έπαθλο έχει μείνει. Παρακαλώ. Δικαίω. Ενώ αποποιείται την ασυλία, μπήκε στο τρυπάκι να τη διεκδικήσει, αυτό με βάζει σε σκέψεις για το πώς λειτουργεί ως παίκτης γενικότερα. Έχει ανάγκη την επιβεβαίωση, το καταλαβαίνω. Δοκιμασία επάθλων, τέλος. 5 οι δοκιμασίες, 6 τα έπαθλα. Πάμε να δούμε τι κέρδισε η κάθε ομάδα. Τσουρέκια και κουλουράκια. Στη γαλάζια ομάδα. Κιμάς και βίγκαν μπιφτέκια. Στην πράσινη ομάδα. Ασυλία. Στον Νίκο τον Μπαρλάτζα. Νίκο, κατάλαβα τι ήθελες να πει στο τέλος, αλλά αυτή είχε μείνει. Εσύ είσαι ο παίκτης που την κέρδισε, οπότε την χρεώνεσαι. Εντάξει. Εμένα κοιτάς. Είπα ότι δεν την αποδέχομαι, αλλά αφού είναι ο κανόνας, δεν μπορώ να πω τίποτα. Είσαι ο παίκτης από την πράσινη ομάδα που κερδίζει και κρατάει και έχει την ασυλία. Δεν έχω ανάγκη καμία ασυλία. Από κανέναν και τίποτα. Εγώ θα ήρθα να παίξω στο ASM οποιονδήποτε. Να παίξω. Αν είμαι ικανός, θα κερδίσω. Δεν είμαι ικανός, θα πάω σπίτι μου. Γαλάζια ομάδα τις κονσέρβες. Γλυκά του κουταλιού, γαλάζια ομάδα. Και νομίζω το πιο σημαντικό από όσα ακούσατε σήμερα, το έπαθλο επικοινωνίας και αυτό στην γαλάζια ομάδα. Μπράβο. Εγώ μπορούσα να τα παίξω και τα 5. Και από τα 5 θα έχανα, αν έχανα ένα. Μου λέει ότι σηκώθηκε 220. Άντε να κόψω 50 κιλά παρακάτω. Άντε να κόψω 70. Λέω τα 150 που είναι το μέγιστο, θα τα σηκώσει. Και θα τα κρατήσει. Δεν μπορώ να του διανοηθώ το πράγμα. Και το κάνει συνέχεια. Είναι ο πρώτος που πεινάει από όλους. Είναι αυτός που δεν σηκώνει ποτέ. Είναι αυτός που πάντα έτσι, πάντα αλλιώς, πάντα έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να είμαι vegan, αλλά να φάω και από τα δικά σας. Δεν είμαι κακός, ούτε πρόκειται να γεννώ.
Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Τι φταίνει οι υπόλοιποι?